Εκτός σύνορων, μια συγκινητική ιστορία με φόντο τα ερείπια του σεισμού που ρήμαξε τη Ζάκυνθο το 1953 συνδέει τον βετεράνο Αμερικανό πολιτικό James Baker με ένα όμορφο ξανθό κοριτσάκι, το οποίο ήταν τότε 6 ετών. Πάμε στην Ειρήνη Ζαρκαδούλα. Ο Αμερικανός πρώην Υπουργός Εξωτερικών των κυβερνήσεων Bush και Reagan κατάφερε να εντοπίσει το παιδάκι με το καθηλωτικό βλέμμα που σήμερα είναι 71 ετών. Ό,τι απέμεινε από την Ζάκυνθον μετεβλήθη τραγικών πυροτέχνημα. Ζάκυνθος 1953. Το φιόρο του Λεβάντε ισοπεδώνεται από σεισμό 6,8 Ρίχτερ, τον οποίο ακολουθεί καταστροφική πυρκαγιά. Κλιμάκια από όλα τα πλάτη και τα μήκη της γης σπέβδουν να στηρίξουν τους απεγνωσμένους κατοίκους. Ο James Baker, νεαρός πεζοναύτης, ο οποίος βρίσκεται στο νησί στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής αποστολής του Αμερικανικού στρατού, προσφέρει φαγητό και φωτογραφίζει το κοριτσάκι που βλέπετε. Ο καιρός περνά και ο Μπέικερ γίνεται μεγάλος και τρανός. Μπαίνει στην πολιτική, αναλαμβάνει υπουργός εξωτερικών και οικονομίας και υπηρετεί ως επιτελάρχης στο Λευκό Οίκο. Δεν ξεχνά όμως το Ζαν Ντε Γκέρλ και 65 χρόνια αργότερα με τη βοήθεια της δημοσιογράφου Λουίζας Μόρφη καταφέρνει να το εντοπίσει. Αισθάνομαι μια ανατριχίλα. Θυμήθηκα και το σεισμό και την καταστροφή με τη φωτιά που είχε έρθει ο Αμερικάνικος στόλος, το θυμάμαι πολύ καλά, και μας δώσανε φαγητό γιατί δεν είχαμε τίποτα να φάμε, όλα μας στο σπίτι γκρεμιστήκανε. Η Γιωβάνα Ξηφιτά μένει ακόμα στη Ζάκυνθο και ο χρόνος την έχει μετατρέψει σε μια δυναμική γιαγιά η οποία βαδίζει πλέον στα 71. Μπορεί να μην θυμάται τη στιγμή του ενσταντανέ που σημάδεψε τον ευαίσθητο πεζοναύτη, όμως νιώθει πως του χρωστάει ευγνωμοσύνη. Θα του έλεγα ευχαριστώ πάρα πολύ για το πιάτο που μου γέμισε και για τη φωτογραφία που μου έβγαλε. Πολλά πολλά φιλιά από το Ζαν Ντε Γκέρλ και πάλι ευχαριστώ.